δούμε όμως μια άλλη εκδοχή, η οποία λέει το εξής, ότι θα καταλήξουμε σε συμβασμό. Και να σας πω για πολύ απλούς λόγους. Το λέει η απλή αριθμητική. Όταν αυτή τη στιγμή το χρέος στο εξωτερικό της χώρας είναι 226 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων το 80% είναι δημόσιο χρέος, αντιλαμβάνεστε ότι για 250 δισεκατομμύρια δεν γίνεται αυτή τη στιγμή ρήξη. Έχουν γίνει σεισμοί χρηματοοικονομικοί στον κόσμο και στο διεθνές τραπεζικό σύστημα για πολύ λιγότερα χρήματα. Άρα θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία και αυτό το θεωρώ δεδομένο. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι το χρέος θα παραμείνει μη βιώσιμο. Γιατί είναι σε ένα ποσό τεράστιο σε σχέση με το ακαθάριστο χώρο προϊόν. Το θέμα είναι να είναι εξυπηρετήσιμο. Και για να γίνει εξυπηρετήσιμο, πρέπει να μειώσουμε αυτά τα οποία πληρώνουμε. Σκεφτείτε ότι μέχρι το 2020 πληρώνουμε περισσότερα από 37 δισεκατομμύρια σε τόκους, όχι σε τοκοχρεωλήσια. Μπορούμε να μειώσουμε αυτά τα 37 δισεκατομμύρια με μια επιμήκυνση, με μια μείωση του επιτοκίου και ιδιαίτερα του επιτοκίου των διακρατικών δανείων. Να σταματήσει και αυτό το παραμύθι ότι κάποιοι δανείζονται με 5% και μας δανείζουν εμάς με 1%. Γιατί δανείζονται με αρνητικό επιτόκιο. Αν δείτε τα ομόλογα σήμερα στις αγορές, αν μπείτε, λέτε ότι έχουν αρνητικό επιτόκιο τα ομόλογα των χωρών που μας δανείζουν και μας δανείζουν 1%. Πραγματικά είναι χαμηλό. Αλλά και αυτοί οι δανείοι βγάζουν κέρδος από αυτό το πράγμα. Να μειωθεί λοιπόν και το επιτόκιο, έτσι ώστε σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς από τα 37 δισεκατομμύρια να κερδίσουμε άλλο ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δηλαδή 6-6,5 δισεκατομμύρια. Και ξέρετε γιατί επιμένω σε αυτό. Διότι έξω από την κρίση δεν γίνεται με μεταρρυθμίσεις και με toolkit. Λυπάμαι που θα λυπήσω, ας πούμε, τους συνομιλητές μας. Αλλά αν διαβάσουμε λίγο οικονομική ιστορία, θα καταλάβετε ότι η κρίση δεν είναι κάτι καινούριο. Κρίση έχει ο καπιταλισμός εδώ και 700 χρόνια. Δεν γίνεται έξω από την κρίση με μεταρρυθμίσεις, απελευθέρωση της αγοράς και άνοιγμα του επαγγέλματος του οδηγού Νταλίκας. Αυτά είναι παραμύθια. Αυτά είναι επιταχυντές της εξόδου από την κρίση. Η κρίση γίνεται με πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μεγάλο και με ποσοτική χαλάρωση. Αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε. Αν όμως συνεχίζουμε να εγκλωβίζουμε τη συζήτηση συνέχεια σε μια δημοσιονομική κατεύθυνση, αν φέτος θα είναι 2% το δημοσιονομικό έλλειμμα ή το πλεόνασμα, και αν το χρέος θα είναι διαχειρίσιμο ή βιώσιμο, φοβάμαι ότι χάνουμε την ουσία της υπόθεσης. Η ουσία της υπόθεσης ή η έξοδος από το μνημόνιο, για να γυρίσω στην αρχή της συζήτησης, είναι ανάπτυξη.